όλα είναι διαδρομές. Από τη στιγμή που ξυπνάμε κάνουμε διαδρομές. Ξεκινάνε από τις μικρότερες διαδρομές μέσα στο σπίτι, διαδρομές πάνω-κάτω, διαδρομές έξω, διαδρομές με μεταφορικά μέσα. Και για μένα το πιο δύσκολο με το που ξυπνάω είναι να πάω από το Α στο Β. Προσπαθώ κι εγώ κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε διαφορετική δραστηριότητα που έχω, γιατί και λόγω επαγγέλματος όλο αυτό αλλάζει, αλλάζω κι εγώ, είμαι μια πολλαπλή ταυτότητα μέσα σε μία μέρα. Μπορώ να είμαι πάρα πολλά πράγματα και μου ζητάτε να είμαι και πάρα πολλά πράγματα. Λόγω του ότι η σύγχρονη εποχή είναι μια εποχή μεγάλης ταχύτητας, υπάρχουν παπούτσια όλων των ταχυτήτων. Οι περισσότεροι από εμάς τώρα φοράμε αθλητικά παπούτσια, γιατί πρέπει να τρέξουμε για τη δουλειά μας, πρέπει να τρέξουμε να μπούμε στο μετρό. Εμείς μεταφέρουμε τα παπούτσια, αλλά τα παπούτσια μεταφέρουν και εμάς. Είναι το πρώτο μας μεταφορικό μέσο, έξω από το οικείο περιβάλλον μας, έξω από το σπίτι μας. Τα ρούχα αγκαλιάζουν το σώμα μας, σκεπάζουν το σώμα μας ή αποκαλύπτουν το σώμα μας, οπότε υπάρχει ένα μεγαλύτερο εύρος κινήσεων. Το παπούτσι είναι κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Είναι ένα πράγμα ζωντανό. Πολλές φορές είναι και έργο τέχνης από μόνο του. Έχω προσπαθήσει να συλλέξω όλων των ειδών παπούτσια και από ηλικίες και από ταυτότητες και από χρώματα. Όλα αυτά τα παπούτσια δεν είναι δικά μου. Τα περισσότερα δεν τα γνωρίζω. Για μένα είναι ξένα. Θέλω να προσπαθήσω να κρατήσω το σώμα ουδέτερο σε αυτή τη δουλειά. Παρ' όλα αυτά, καθοριστικό είναι και το πώς περπατάμε πάνω σε όλα αυτά τα παπούτσια. Όλοι οι θεατές είναι άνθρωποι και όλοι οι άνθρωποι φοράνε παπούτσια. Είναι ένα είδος που χρησιμοποιούν όλοι οι άνθρωποι, γιατί κανένας δεν περπατάει πια ξυπόλυτος. Το μη παπούτσι είναι για μένα η απόλυτη ελευθερία. Οπότε, με το που βάζουμε κάτι πάνω στο πόδι μας, αμέσως μας περιορίζει, αμέσως μας βάζει μέσα σε μία φόρμα. Έχω επιλέξει να μείνει όλος ο χώρος στο κενό, γιατί θέλω να το αφήσω τόσο ανοιχτό και για μένα, πρωτίστως, αλλά και για τον θεατή, να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Γιατί το τέλος είναι πάντα άγνωστο και κενό. Ένα λευκό χαρτί για πολλαπλές αναγνώσεις.